Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και ο αδερφός Σωσθένης. Προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού, γιατί Αυτό σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Αλήθεια, η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτη την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα αδερφοί, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «Εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί? Ευχαριστώ το Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας, εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς όμως, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως, που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή: «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός? Πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές? Πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Ο Θεός απέδειξε πως η σοφία αυτού του κόσμου είναι μορία. Πράγματι, επειδή οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του, που φανερώνουν τη σοφία Του, ο Θεός ευδόκησε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το Σωτήρα Χριστό, και μάλιστα σταυρωμένον. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ,
ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός, τα μηδενικά, για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως, εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση. Ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχέται, ας καυχέται μόνο για τον Κύριο.